Τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών οργάνωσαν εκδήλωση αφιέρωμα στη συμπλήρωση 560 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε σύντομη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περίοδου της Άλωσης από τον φιλόλογο καθηγήτρια του Αρσακίου Γενικού Λυκείου Πατρών, Ευανθία Σταθοπούλου. Η Ιεράς ιδρύθηκε και αλώθηκε η Κωνσταντινούπολης. Είναι ο μήνας που αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και υπέστη γενοκτονία ο ποντιακός ελληνισμός το 1919. Πριν από 560 χρόνια, στις 29 Μαΐου του 1453, ο Μεχμέτ ο Β' πέρασε έφυπος την πύλη της Ανδριανούπολης και μπήκε στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την κυρίαρχη ιστορική αντίληψη, οι οπλές του αλόγου του έσβησαν και τα τελευταία ίχνη του Μεσαίωνα. Ήταν πράγματι μια επιλασία που έδωσε νέα δυναμική στη ροή της ιστορίας. Όχι μόνο για τη μοίρα των λαών της περιοχής, αλλά και για την παγκόσμια εξέλιξη. Η εδραίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άλλαξε τον προσανατολισμό των ενδιαφερόντων της Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αρσακίου Γυμνασίου και Λυκείου Πατρών απέδωσαν δραματοποιημένα αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου «Πόθου πήραν την πόλη πήραν την». Στη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι «Χρυσοπλοκότατε πύρ» και «Ο γλυκασμός των αγγέλων», «Τυπερμάχο» και τα τραγούδια «Σημαίνει ο Θεός», «Θρήνος για την άλωση της πόλης», «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω», «Το δισκοπότηρο της Αγίας Σοφιάς», «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», «Το παραδοσιακό σαν τα μάρμαρα της πόλης», «Της αγάπης αίματα» και «Το δοξαστικό από το άξιον εστί του Δυσσαλίτη». Στο τρίτο μέρος έλαβε χώρα ο μονόλογος της Εκάβης από την τραγωδία του Ευρυπίδη «Τροάδες». Η οδύνη για το χαμό της πατρίδας είναι διαχρονική. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας. Στη χοροδία πλαισίων είναι η μουσική Γιάννης Τσεντούρος στα Κρουστά, Κώστας Τσαρούχης στο Ούτι και Κουκί Χριστίνα. Σημαίνουν τα εμπουράλια, σημαίνουν.